Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες και ακροατάκια του λαϊκού μας τραγουδιού και του σταθμού των εργαζομένων 965, γεια σας. Κοντά σας ο Χρήστος Κουτσάφτης και η Νίκη Θεοδόρου. Η έκτακτη μας παρουσία εδώ σήμερα, αυτή την ώρα, γίνεται για να τιμήσουμε ένα κεφάλαιο του λαϊκού μας τραγουδιού που λέγεται Πάνος Γεραμάνης. Όνειρό μας ήταν βέβαια στη συντροφιά μας αυτή να ήταν παρόν και ο Πάνος Γεραμάνης. Όμως ο ίδιος χωρίς να μας ρωτήσει, σαν σήμερα και πριν ακριβώς από 2 χρόνια, έφυγε από κοντά μας. Έφυγε όχι γιατί δεν μας αγαπούσε, αλλά ίσως αγαπούσε περισσότερο από μας τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, τη Σωτηρία Μπέλου, τον Πάνο Γαβαλά, τον Μανώλη Αγγελόπουλο και τους αμέτρητους άλλους ερμηνευτές και δημιουργούς του λαϊκού μας τραγουδιού, που είχαν φύγει πιο πριν από εκείνον και τον είχαν αφήσει μόνο του. Γιατί όλη αυτή ήταν η ζωή του, ήταν η ανάσα του, ήταν ο τρόπος ζωής του. Αυτή τουλάχιστον την ταπεινή εξήγηση δίνουμε εμείς. Πιστεύουμε ότι του έλειπαν τόσο πολύ, γιατί άφησε μισοτελειωμένο και το βιβλίο του με τον τίτλο «Η ζωή μου ένα τραγούδι» που ετοίμαζε εδώ και 5 χρόνια και που τελικά πριν από 2 μήνες το τελείωσε και το κυκλοφόρησε ο βοηθός του, άξιο παλικάρι Βασίλης Λουμπρίνης, από το οποίο θα σας διαβάσουμε σε λίγο αποσπάσματα. Ίσως όμως και γιατί όχι, κάποιοι από εσάς που μας ακούτε να μην γνωρίζετε αυτό το κεφάλαιο του λαϊκού μας τραγουδίου που λέγεται Πάνος Γεραμάνης. Πράγμα που δεν το πιστεύουμε βέβαια, αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε απόλυτοι όσο το δυνατόν τουλάχιστον σε αυτά που λέμε, μείνετε στην τροφιά μας και αμέσως μετά θα πούμε περισσότερα. Άντε να περάσει η μέρα, άντε να περάσει η μέρα, άντε να περάσει η μέρα και να ρεθεί το δειλινό. Άντε να περάσει η νύχτα, άντε να περάσει η νύχτα, άντε να περάσει η νύχτα και να ρθεί το πρωινό. Δεν την θέλω τούτη την παλιό ζωή, πότε θα αφήσει το ταλέπορο κορμί μου. Δεν μελετάω τη δική σας τη ζωή. Μυριολογάω την αχάριστη δική μου, την παλιό ζωή μου. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους και φυσικά θα απορούν για την έκτακτη παρουσία μας εδώ σήμερα, να πούμε πως γίνεται για να τιμήσουμε ένα κεφάλαιο του λαϊκού μας τραγουδίου που λέγεται Πάνος Γεραμάνης και που σαν σήμερα, πριν ακριβώς από 2 χρόνια, χωρίς να μας ρωτήσει, όπως γράφει στον πρόλογό του ο στιγουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, έφυγε από κοντά μας. Πρόλογος, ένας πρόλογος που βρίσκεται τυπωμένος στο βιβλίο του Πάνου Γεραμάνη, όπως είπα, τον οποίο το ετοίμαζε πριν φύγει σχεδόν 5 χρόνια, από την καλή μας Νίκη Θεοδόρου που θα μας κάνει την ανάγνωση. Και όπου μας λέει εδώ ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος στον πρόλογο, του χρωστάει πολλά το λαϊκό τραγούδι. Μου λείπει ο Γεραμάνης, όπως λείπει και από χιλιάδες άλλους φίλους που δεν τον έχουν καταγράψει σαν όνομα απλώς στους τηλεφωνικούς τους καταλόγους, αλλά στην ψυχή τους. Γιατί ο Πάνος είχε ψυχή, μια καθαρή, λεβέντικη ψυχή. Τον γνώρισα προαμνημονεύτων χρόνων και δεν του δίνα στην αρχή ιδιαίτερη σημασία. Το σουλούπι του, η φάτσα του, δεν με τραβούσαν. Κάποια φορά
Πήγαμε και τα ήπιαμε σε ένα μικρό ταβερνάκι στην Ξενοκράτους, παρέα με μπόλικους δημοσιογράφους. Ένιωθα την αγάπη με την οποία τον περιέβαλαν, τη φροντίδα τους, τα καλαμπούρια που του έλεγαν. Και εκεί, σιγά σιγά, αρχίζω να μπαίνω και εγώ στη σκέψη του, στον τρόπο που τοποθετούσε τα πράγματα, στους αγώνες και στα μεράκια του. Τότε δούλευε κλητήρα στην απογευματινή, αλλά ήταν ένας άνθρωπος του πάθους, και εγώ ήταν να γίνει δημοσιογράφος. Και ακριβώς αυτή η φωτιά που τον έκαιγε τα σωθικά, τον έσπρωξε να φύγει από τη γενέτειρά του το βασιλικό Ευβίας και δια της προσκολήσεως σε ένα φορτηγό να κατέβει στην Αθήνα και από την Αθήνα στον Πειραιά για να δει από κοντά στον Καραϊσκάκη την ομάδα του, τον θρύλο, τον Ολυμπιακό. Και συνεχίζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος για τον Πάνο το Γεραμάνη. Η απόδραση δεν έγινε μια και δυο φορές, έγινε ψωμοτήρι. Ο μικρός Πάνος περίμενε σε κάποια στροφή του δημόσιου δρόμου, έκανε ένα σινιάλο με το χέρι, ανέβαινε στην καρότσα του φορτηγού και σε μια ώρα, δυο ώρες βρισκόταν στη γη της Επαγγελίας, στο γήπεδο. Κάποτε τα κατάφερε να αποκτήσει και ταυτότητα δημοσιογράφου στην εφημερίδα που άφηνε κάποια ειδησούλα από την αθλητική κίνηση του Βασιλικού και της Χαλκίδας. Έγινε ανταποκριτής και με τη βούλα. Σφραγίδες, υπογραφή, φωτογραφία και με αυτά τα ντοκουμέντα στην τσέπη πήρε το θάρρος να χτυπήσει την πόρτα ενός μεγάλου για να του πάρει συνέντευξη, την πόρτα του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης ήταν ο σημαντικότερος Έλληνας τραγουδιστής. Κορυφαίος κατά τη γνώμη μου. Ήταν ο πρώτος σε όλη τη Μεσόγειο. Ηχόχρωμα, τσάκισμα της φωνής, δύναμη, εξαιρετική άρθρωση, αναπνοή και ένα απίστευτο μεράκι για ό,τι τραγουδούσε. Οι νότες δεν τον φόβιζαν. Οι εκτάσεις ήταν για εκείνον παιχνίδι. Οι χαμηλές του έξοχες και τα λόγια που έλεγε βγαίνοντας από το ηχείο του στόματός του «Δώρο Θεού». Ολόκληρη η ελληνική επαρχία λάτρευε αυτόν τον καταπληκτικό τραγουδιστή. Ο ίδιος ο Μπιθικότσης μου είχε δηλώσει ότι όνειρό του ήταν να μοιάσει στον Στέλιο. Και αργότερα, όταν πέρασε και αυτός στην Κιβωτό με τους σπάνιους τραγουδιστές, κάνοντας ένα σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις προτιμήσεις της επαρχίας και της Αθήνας, ως προς το τραγούδι, σημείωνε με χιούμορ. Ο Καζαντζίδης είναι αρχηγός της χωροφυλακής και εγώ της αστυνομίας πόλεων. Γιατί κακούργα πέτερα την κορή. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση, τον πρόλογο μάλλον, που βρίσκεται τυπωμένος στο βιβλίο του Πάνου Γεραμάνη που κυκλοφόρησε πριν ακριβώς από 2 μήνες. Και να πούμε για μια ακόμη φορά πως αυτή η έκτακτη παρουσία μας εδώ, την οποία θα την ακούσετε και σε επανάληψη το απόγευμα 6 με 7, είναι ο πρόλογος που βρίσκεται τυπωμένος στο βιβλίο του Πάνου Γεραμάνη «Η ζωή μου ένα τραγούδι», τον οποίο πρόλογο έχει γράψει ο μεγάλος τυγουργός ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και η καλή μας Νίκη Θεοδόρου έχει την ευγενή καλοσύνη να μας κάνει την ανάγνωση. Ο Πάνος Γεραμάνης, ο οπαδός του θρύλου, ο ανταποκριτής μας, ζυμώθηκε από παιδί στο μύθο του Καζαντζίδη και τον λάτρεψε. Μπαίνοντας όμως
σε αυτό το μαγικό κόσμο που λέγεται λαϊκό τραγούδι, ανακάλυψε κι άλλες φωνές, κι άλλους μουσικούς, κι άλλους συνθέτες και στιχουργούς. Τον κόσμο όλο. Και ανοιχτός και παράφορος καθώς ήταν, ερωτεύτηκε βαθιά αυτόν τον κόσμο και αποφάσισε να τον κατακτήσει. Δεν τον ενδιέφερε το ρεμπέτικο. Δεν τον ενδιέφερε το ελαφρό ή το δημοτικό τραγούδι. Στο ρεμπέτικο είχαν δώσει ήδη δείγματα γραφής με βιβλία, διαλέξεις, συναυλίες, ντοκουμέντα ο Ηλίας Πετρόπουλος, ο Παναγιώτης Κουνάδης, ο Κώστας Χατζηδουλής. Το ελαφρό τραγούδι είχε παραμεριστεί εκ των πραγμάτων. Το λαϊκό όμως, με τους Τσιτσάνιδες, τους Μιτσάκιδες, τον Καλδάρα, τον Τσαουσάκη και προπαντός τον Στέλιο και τον Πιθικότσι, ζούσε τις δεκαετίες της μεγάλης ακμής του. Να κάνουμε μια στάση, για μια ανάσα. Ο Γεραμάνης, με την ιδιότητα του αθλητικού συντάκτη, στέλνει για ένα χρονικό διάστημα ανταποκρίσεις τοπικού ενδιαφέροντος στην εφημερίδα του, χωρίς να πληρώνεται, και κάποια ώρα αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη του για να βγάλει το ψωμί του στην Αθήνα. Ζει δύσκολες εποχές. Καταφέρνει όμως να σταθεί στα πόδια του. Έρχεται κατόπιν η πρόσληψή του στην Απογευματινή. Και από εκεί και πέρα αρχίζει ένας άλλος αγώνας. Πώς θα μπορέσει ο κλητηράκος της εφημερίδας να γίνει συντάκτης. Να γράφει ένα μικρό κείμενο και να το δημοσιεύει στην εφημερίδα. Ο Πάνος Γεραμάνης μέσα σε μύριες δυσκολίες διαβάζει ό,τι πέφτει στα χέρια του και γράφει. Κατορθώνει έτσι να αποκτήσει ένα ύφος, ένα στυλ που δεν δημιουργεί αίσθηση, αλλά του επιτρέπει να εκφράζει ικανοποιητικά όσα σκέφτεται. Κερδίζει έδαφος αυτή η προσπάθεια με τον καιρό, όπου ο Πάνος μετακομίζει στην πιο μεγάλη ελληνική εφημερίδα, Τα Νέα. Δειλά στην αρχή, με δύναμη αργότερα, αναλαμβάνει την ευθύνη του επορχιακού ρεπορτάζ και των ανταποκρίσεων. Έχει δικό του γραφείο, επικοινωνεί κάθε βράδυ με δεκάδες συντάκτες, γράφει και διορθώνει εκατοντάδες χειρόγραφα. Έχουμε να κάνουμε με πολύ μοχθή εργασία. Ο Γεραμάνης όμως είναι ακούραστος. Δουλεύει σκληρά στην εφημερίδα. Διαβάζει πολύ, ακούει νυχθημερών λαϊκά τραγούδια. Συχνάζει σε στέκια λαϊκών τραγουδιστών και μπουζουξίδων. Γίνεται φίλος μαζί τους και μαζεύει συγχρόνως υλικό για να συγκροτήσει το αρχείο του. Δημοσιεύματα, δίσκοι, παρτιτούρες, μαγνητοφωνήσεις, χειρόγραφα, στίχοι, περιοδικά και με τραγούδια, βιντεοκασέτες, παλιές εφημερίδες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, στριμώχνεται σε αυτό το μυθικό αρχείο του Πάνου Γεραμάνη, που δεν περιορίζεται μόνο στο λαϊκό τραγούδι, αλλά επεκτείνεται και στο ποδόσφαιρο και κυρίως στα έργα και τις ημέρες του Ολυμπιακού. Έχοντας συγκεντρώσει ένα τεράστιο υλικό, η γυναίκα του, η λιγομίλητη και ευγενική, ναυσικά γνωρίζει μόνο τι έχει τραβήξει για να βολέψει όλη αυτή τη σαβούρα θησαυρό. Ο ακούραστος Γεραμάνης βρίσκει τον τρόπο που κάποια ευλογημένη ώρα να περάσει και το κατόφλι της ραδιοφωνίας με δική του εκπομπή, που γρήγορα καθιερώνεται, γιατί είναι ανθρώπινη. Αποκαλύπτει πολλά μυστικά του λαϊκού τραγουδιού και φέρνει στο προσκήνιο δεκάδες δημιουργούς, τραγουδιστές, μουσικούς που με τα χρόνια έχουν περάσει στην εφεδρεία. Έτσι ο Πάνος Γεραμάνης γίνεται το αποκούμπι εκατοντάδων καλλιτεχνών και ακόμη πηγή γνώσης για χιλιάδες ακροατές που παρακολουθούν συστηματικά την εκπομπή του επί σειρά ετών χωρίς ποτέ να την ξεχνούν. Γιατί τους δίνει ιδέες, τους λύνει ενίγματα, τους είναι οικεία. Δεν σερβίρεται με περικοκλάδες, αλλά με τρυφερότητα, γλύκα και αγάπη. Όπως ένα νεραντζάκι με ένα ποτήρι κρύο νερό στο σπίτι. We'll be right back.
Στο θολωμένο μου μυαλό ο κόσμος είναι μια σταλιά, κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό, και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένο μου μυαλό με έχει προδώσει προπολού, του λέω αλλού και τρέχει αλλού, με κάνει και παραμιλώ, με κάνει και παραμιλώ το θολωμένο μου μυαλό. Θολωμένου μου μυαλού τους εφιάλτες τραγουδώ, κι αν σας επικράνα ως εδώ φταίει το πάθος του τρελού, φταίει το πάθος του τρελού του θολωμένου μου μυαλού. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες και ακροατάκια του λαϊκού μας τραγουδιού, κοντά σας ο Χρήστος Κουτσάφτης και η Νίκη Θεοδόρου. Πρέπει να πούμε για μια ακόμη φορά ότι η έκτακτη μας παρουσία εδώ σήμερα, την οποία θα την ακούσετε και ηχογραφημένη το απόγευμα 6 με 7, γίνεται για να τιμήσουμε ένα κεφάλαιο του λαϊκού μας τραγουδιού που λέγεται «Πάνος Γεραμάνης». Όνειρό μας βέβαια ήταν, στη στροφιά μας αυτή, να ήταν και ο Πάνος Γεραμάνης, όμως ο ίδιος χωρίς να μας ρωτήσει, σαν σήμερα πριν ακριβώς από 2 χρόνια, έφυγε από κοντά μας. Και δανείζουμε τη λέξη χωρίς να μας ρωτήσει από το Λευτέρη Παπαδόπουλο, που προλογίζει το βιβλίο που δούλευε ο Πάνος Γεραμάνης σχεδόν 5 χρόνια και το άφησε μισοτελειωμένο, και πριν ακριβώς από 2 μήνες το τελείωσε και το κυκλοφόρησε ο βοηθός του, ο Βασίλης Ολουμπρίνης. Και η καλή μας Νίκη Θεοδόρου συνεχίζει να διαβάζει τον πρόλογο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του μεγάλου αυτού στιγουργού, μιας και έχει ξεκινήσει στο πρώτο μέρος και τελειώνουμε ακριβώς με αυτό το κομμάτι. Ο Πάνος Γεραμάνης γίνεται το αποκούμπι εκατοντάδων καλλιτεχνών, ακόμη πηγή γνώσης για χιλιάδες ακροατές που παρακολουθούν συστηματικά την εκπομπή του επί σειρά ετών, χωρίς ποτέ να την ξεχνούν. Γιατί τους δίνει ιδέες, τους λύνει ενίγματα, τους είναι οικία. Δεν σερβίρεται με περικοκλάδες, αλλά με τρυφερότητα, γλύκα και αγάπη. Όπως ένα νεραντζάκι με ένα ποτήρι κρύο νερό στο σπίτι. Το αρχείο των εκπομπών του Πάνου Γεραμάνη πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι πολύτιμο. Έχει πράγματα που με κανένα τρόπο δεν πρέπει να χαθούν. Φαντάζομαι, σημειώνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ότι η ΕΡΤ κάτι θα έχει στο νου της πάνω σε αυτό. Θα είναι κρίμα ο μόχθος του Γεραμάνη, που έδωσε μια ολόκληρη ζωή στο λαϊκό τραγούδι, το κράτησε στην επιφάνεια της δημόσιας ακρόασης επί δεκαετίες, να μην βρει το κανάλι που θα το φέρει στα χέρια μας. Γιατί στο κάτω-κάτω το έργο του Γεραμάνη για μας έγινε και υπάρχει. Για να ακούμε, να μαθαίνουμε, να το συμβουλευόμαστε. Από αυτό το έργο μπορεί να γίνουν αλλεπάλληλες εκδόσεις που καμιά δεν θα είναι χωρίς σημασία. Χρειαζόμαστε όλοι αυτό το υλικό, με τη συνοδεία πάντοτε της σωστής, καθημερινής, λαϊκής φωνής του Γεραμάνη, του Πάνου που αγαπήθηκε πολύ από εκατομμύρια ακροατές του ραδιοφώνου και όπως γνωρίζω πολύ καλά δεν είχε ούτε έναν εχθρό. Ως την ώρα που θα φύγω θέλω να μας τα αγκαλιά, θα πονέσουμε πιο λίγο μεθυσμένοι από φιλιά.
ξημερώνει και θα φύγω. Δώσ' μου να πιω κι άλλο λίγο, κι άλλο λίγο. Δώσ' μου να πιω, ξημερώνει και θα φύγω. Της αγάπης το μεθύσι θα τελειώσει το πρωί. Η αυγή θα μας χωρίσει και θα αλλάξουμε ζωή. Δώσ' μου να πιω κι άλλο λίγο, κι άλλο λίγο. Δώσ' μου να πιω, ξημερώνει και θα φύγω. Δώσ' μου να πιω κι άλλο λίγο, κι άλλο λίγο. Δώσ' μου να πιω, ξημερώνει και θα φύγω. Τρέχει η ώρα να μας φέρει χωρισμό. Και με τα φιλιά σου τώρα ξεγελάω το καημό. Δώσ' μου να πιω κι άλλο λίγο, κι άλλο λίγο. Δώσ' μου να πιω, ξημερώνει και θα φύγω. Δώσ' μου να πιω κι άλλο λίγο, κι άλλο λίγο. Δώσ' μου να πιω, ξημερώνει και θα φύγω. Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες και ακροατάκια του λαϊκού μας τραγουδιού, είμαστε κοντά σας σήμερα εδώ εκτάκτος, ο Χρήστος Κουτσάφτης και η Νίκη Θεοδόρου, για να τιμήσουμε τον Πάνο Γεραμάνη που ακριβώς σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια έφυγε από κοντά μας. Έχουμε μπροστά μας το βιβλίο που ετοίμαζε σχεδόν 5 χρόνια ο Πάνος Γεραμάνης και το άφησε μίσο τελειωμένο. Όμως ο βοηθός του, ο Βασίλης Ολουμπρίνης, το τελείωσε και το κυκλοφόρησε ακριβώς πριν από 2 μήνες και η καλή μας Νίκη Θεοδόρου θα μας διαβάσει το εισαγωγικό σημείωμα του Βασίλη, όπως ακριβώς το γράφει στο βιβλίο του. «Όπως τον έζησα 18 χρόνια», σημειώνει ο εκδότης. «Είχε δίκιο. Βιαζόταν να κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο. Έγραψες τίποτα σήμερα?», με ρωτούσε κάθε απόγευμα στα νέα. «Έτσι, για να μου ανέβει λίγο το ηθικό μου. Λες και κάτι διαισθανόταν. Τον ζούσα καθημερινά επί 18 χρόνια. Ήταν άνθρωπος ανήσυχος, δημιουργικός, που δεν ηρεμούσε με τίποτα. Έγραφε ασταμάτητα. Ερευνούσε οτιδήποτε τον ενδιέφερε, είτε αυτό αφορούσε το λαϊκό τραγούδι, είτε το ποδόσφαιρο, την άλλη του μεγάλη αγάπη. Ακόμη και στις διακοπές έγραφε. Έστελνε κείμενα στην εφημερίδα. Τον γνώρισα ένα απόγευμα του 1987 στα νέα. Και από τότε με τίμησε με τη φιλία του. Τον αγαπούσα και τον σεβόμουν. Ήταν ένα μεγάλο παιδί. Ψυχούλα. Κουβαρντάς. Ανοιχτοχέρης. Του άρεσε πολύ το χιούμορ. Δεν κρατούσε κακία σε κανέναν. Βοηθούσε τους πάντες. Δύσκολα έλεγε όχι. Κι είχε μια μνήμη τρομερή. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ζεις μια ζωή κοντά στον Πάνο Γεραμάνη και ξαφνικά να μένεις μόνος. Ήθελε, όταν θα έβγαινε στη σύνταξη, να ασχοληθεί με τα βιβλία. Δεν μπορεί να μου πέσει ένα λαχείο να σου πληρώσω την ασφάλιση και να είσαι κοντά μου για να γράφω βιβλία, μου έλεγε τους τελευταίους μήνες στο γραφείο. Στην πραγματικότητα μπορεί να το ήθελε αυτό, όμως αδυνατούσε να φανταστεί τον εαυτό του συνταξιούχο μακριά από τα νέα και τους λαϊκούς βάρδους. Αυτό το βιβλίο, στο μυαλό του σχεδόν,
Το δούλευε 5 χρόνια. Τον Μάρτιο του 2005 πήγε στον εκδότη Θανάση Καστανιώτη και το συζήτησαν. Ο ίδιος έγραψε ένα κατάλογο με μερικά, κάπου στα 90, από τα χιλιάδες δημοσιεύματα, συνεντεύξεις, έρευνες, όλα για το λαϊκό τραγούδι που επιθυμούσε να μεταφερθούν στις σελίδες του βιβλίου. «Σου τα αναθέτω εν λευκό να τα επιμεληθείς», μου έλεγε. Πρόκειται για κείμενα που έχουν δημοσιευθεί στον τύπο. Στα Νέα, στον Ταχυδρόμο, στο Δίφωνο, στην Ακρόπολη, σε αθλητικές εφημερίδες, ενώ στις σελίδες του βιβλίου υπάρχουν και ανέκδοτα κείμενα. Ο Πάνος Γεραμάνης, με την πένα του, με το χιούμορ του, υπήρξε μοναδικός και ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος. Ό,τι έκανε, το έκανε με αγάπη, το ένιωθε, το ζούσε. Ποτέ δεν πρόδωσε τα πιστεύω του, τα ιδανικά του, ενώ σε κανέναν δεν αρνήθηκε τη βοήθειά του. Ιδιαίτερα στους νέους, όταν του ζητούσαν βοήθεια, δεν έλεγε ποτέ όχι. Έφυγε δίχως να μας ρωτήσει. Σου τα έλεγα και τα ακούγες παράλογα. Περπάτησε ανάλογα. Θυμάσαι που σου τα έλεγα. Εγώ καλά σου τα έλεγα. Γιατί δεν συμβιβάζεσαι που τρέχεις και τη βιάζεσαι. Αμάρτησες κολλάζεσαι, αδίκως θυσιάζεσαι. Γιατί δεν συμβιβάζεσαι. Αφού το κρίμα κρίνεται κι ο αίτιος ευθύνεται, το πίνεις και δεν πίνεται, εξαίρεση δεν γίνεται. Αφού το κρίμα κρίνεται. «Η ζωή μου ένα τραγούδι» είναι το βιβλίο που δούλευε σχεδόν 5 χρόνια ο Πάνος Γεραμάνης και που δεν πρόλαβε να το τελειώσει. Αλλά είχε δώσει όμως ρητή εντολή στο βοηθό του τον Βασίλη τον Λουμπρίνη να τελειώσει αυτό το πολυπόθητο για αυτόν βιβλίο. Ένα βιβλίο που το έχουμε μπροστά μας και που θα διαβάσει η Νίκη Θεοδόρου τώρα μερικά αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο που λέγεται «Η ζωή μου όλη», του Πάνου Γεραμάνη, που κυκλοφόρησε εδώ και 2 μήνες, μιας και σήμερα κλείνει 2 χρόνια ακριβώς η απουσία του Πάνου Γεραμάνη από κοντά μας. Και για να τον τιμήσουμε λοιπόν, κάνουμε αυτή την έκτακτη εκπομπή εδώ σήμερα, την οποία θα την ακούσετε και σε επανάληψη 6 με 7 το απόγευμα. Είναι από τη συνέντευξη του Μανώλη Αγγελόπουλου προς τον Πάνο Γεραμάνη. Οι τσιγκάνοι ζουν, τραγουδούν και πεθαίνουν από αγάπη. Είναι άνθρωποι με βαθιά και αληθινά αισθήματα που δεν τα κρύβουν. Δεν τα κρατούν μέσα τους. Τα εκδηλώνουν.
Οι τσιγκάνοι είναι πονεμένοι άνθρωποι. Σέρνουν μαζί τους μια ιστορία αιώνων, καταβολές και βιώματα. Ζουν κυνηγημένοι μες τη φτώχεια, τη μιζέρια και την εξαθλίωση, με την αβεβαιότητα του αύριο. Περιπλανόμενοι εδώ και εκεί. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Περιπλανόμενος. Στα 11 μου χρόνια. Μικρό τσιγκανάκι με πήραν στη λαχαναγορά, στην οδό Βουτάδων. Ξεφόρτωνα καρπούζια. Σκληρή δουλειά. Αλλά το μεροκάμα το έβγαινε. Βοηθούσα την οικογένειά μου. Την άλλη χρονιά, κλείνοντας τα 12, γυρνούσα στις γειτονιές και δούλευα γανοτζής. Γάνωνα κατσαρόλες, ταψιά και τεντζερέδες. Στα 13 μου άλλαξα επάγγελμα. Έγινα στυλβωτής. Μα κι αυτό δεν κράτησε πολύ. Με συγκινούσαν και μου άρεσαν οι μεγάλες περιπλανήσεις. Γι' αυτό όταν έγινα πια 15 χρονών, πήρα στους ώμους τα κυλίμια και τα χαλιά και γύριζα στους δρόμους στις γειτονιές της Αθήνας. Πλούσιες και φτωχές. Διαλαλούσα την πραμάτια μου και τραγουδούσα. Η φωνή μου φαίνεται πως άρεσε. Κοπέλες έβγαιναν στα παράθυρά τους και με γλυκοκοιτούσαν. Το ίδιο κι εγώ. Κι έτσι πολλές φορές πούλησα παραπάνω κυλίμια. Τραγουδούσα τραγούδια πονεμένα του Καζαντζίδη. Τραγούδια ερωτικά της φτώχειας και της ξενιτιάς. Ερωτευόμουν εύκολα. Μου άρεσαν οι κοπέλες. Εμείς οι τσιγκάνοι αγαπάμε και πεθαίνουμε από αγάπη. Εμείς οι τσιγκάνοι υιοθετούμε την αγάπη σαν έκτη αίσθηση. Γι' αυτό πολλές φορές φθάνουμε και στο πιστολίδι. Γίνονται εγκλήματα για την αγάπη των τσιγκάνων, λέει ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Δυναμίτη με φυτίλι, έχεις κούκλα μου στα χείλη. Δυναμίτη με φυτίλι, έχεις κούκλα μου στα χείλη. Φίλησε με κι ας χαούμε και ας ανατιναχτούμε. Φίλησε με κι ας χαούμε και ας ανατιναχτούμε. Κούκλα μου πονάω, τα φιλιά σου λαχταράω. Σου έχω τόση αδυναμία, η εσένα η καμία. Σου έχω τόση αδυναμία, η εσένα η καμία. Και συνεχίζουμε να διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Πάνου Γεραμάνη «Η ζωή μου ένα τραγούδι», που θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας. Και βλέπω η Νίκη, η καλή μας Νίκη Θεοδόρου, που κάνει την ανάγνωση, έχει σταματήσει στο κεφάλαιο που λέγεται Μάρκος Βαμβακάρης. Τον γενάρχη του μπουζουκιού και του λαϊκού μας τραγουδιού, τον Μάρκο Βαμβακάρη, το γνώρισα για πρώτη φορά και μίλησα μαζί του το βράδυ της 4ης 2 Αυγούστου του 1963 στο κέντρο Μαντουμπάλα ή Έξι Αδέρφια, στην Παλιά Κοκκινιά. Ήμουν τότε 17 χρονών μαθητής και έπαιρνα συνέντευξη από το λαϊκό τραγουδιστή Πέτρο Αναγνωστάκη που μεσουρανούσε εκείνη την εποχή και εμφανιζόταν στο ίδιο μαγαζί. Στη διάρκεια της συνομιλίας μας ήρθε και ο Μάρκος στο τραπέζι και κουβέντιασα για αρκετή ώρα μαζί του. Όταν είχα τελειώσει τη συνέντευξη, το συνάντησα και για δεύτερη φορά και τελευταία φορά στο κέντρο Ξενύχτη, στην Εθνική Οδό, όταν έπαιζε και τραγουδούσε εκεί με το Στράτο Παγιουμτσί, το Γιάννη Παπαϊωάννου, το Γιώργο Λάφκα και τη Ρίδα Σακελαρίου. Η παρουσία του Μάρκου Βαμβακάρη στην ελληνική μουσική σκηνή από το 1930 σηματοδότησε μια σειρά από γεγονότα και οριοθέτησε μεγάλες εξελίξεις που συνδέθηκαν με την πορεία του ρεμπέτικου, του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού μέχρι τις ημέρες μας.
εδώ και εκεί να ξενυχτώ. Κι για σένα νευαδίζω, μοναχός μου και δακρύζω. Είναι τα δικά σου μάτια που με κάνουν και πονώ. Κι για σένα νευαδίζω, μοναχός μου και δακρύζω. Είναι τα δικά σου μάτια που με κάνουν και πονώ. Πολύ αργά. Συγγραφώ απ' την καρδιά μου, μου την έκανε στο μάτια. Και γυρίζω νύχτα μέρα, μήπως βρω παρηγοριά. Συγγραφώ απ' την καρδιά μου, μου την έκανε στο μάτια. Και γυρίζω νύχτα μέρα, μήπως βρω παρηγοριά. 965 FM στους 96,5. Μανώλη, βάλε 7 κιλά λεμόνια για τον κυραντόνι. Αφεντικό, είναι 6,9. Να τα αφήσω. 6,9. Αυτό δεν τα αφήνεις, το παίρνεις όπως είναι. Τέτοια ευκαιρία δεν την αφήνει κανένας επαγγελματίας. Επιχειρηματικό δάνειο από την Τράπεζα Εύβοιας με το πιο ανταγωνιστικό επιτόκιο της αγοράς, 6,9% σταθερό για ένα χρόνο, αποπληρωμή μόνο των τόκων και δωρεάν έξοδα φακέλου. Εύβοια στην Τράπεζα Εύβοιας. Ελάτε σε ένα από τα 7 καταστήματα της Τράπεζας Εύβοιας έως τις 11 Μαΐου ή τηλεφωνήστε στο 801 11 30 500. Τράπεζα Εύβοιας. Συμμέτοχη στο αύριο. Εργατικό κέντρο Εύβοιας. Εργατική πρωτομαγιά. Οι εργαζόμενοι τιμούν τους πρωτοπόρους αγωνιστές της εργατικής τάξης. Εργατική πρωτομαγιά. Απεργία και συγκέντρωση στα τσιμέντα Χαλκίδας την Τρίτη στις 10 το πρωί. Θα είμαστε όλοι στα τσιμέντα Χαλκίδας. Απαντάμε δυναμικά στην Λαφάρτ, όχι στην κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων. Εργατική πρωτομαγιά. Απεργούμε, αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε. Εργατικό κέντρο Εύβοιας. Οι εργαζόμενοι αγωνίζονται για σταθερή δουλειά, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας. Να επιστραφούν τα χρήματα των ταμείων μας. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Εργατικό κέντρο Εύβοιας. Εργατική πρωτομαγιά. Τρίτη στις 10 το πρωί. Όλοι στα τσιμέντα Χαλκίδας. Ενημερώσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του σταθμού του 965, το σταθμό των εργαζομένων, ότι εδώ στις 12 η ώρα στο στούντιο, στο εργατικό κέντρο, θα βρίσκεται ο βουλευτής της Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ, κύριος Δημήτρης Πιπεριάς, γύρω στις 12 και κάτι, για μια συνέντευξη σχετικά με την πρωτομαγιά, αλλά και εφ' όλης της ύλης.
Και συνεχίζουμε. Και εγώ να πω με τη σειρά μου για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που ήρθαν τώρα στη συντροφιά μας, πως η έκτακτη παρουσία μας εδώ σήμερα, ο Χρήστος Κουτσάφτης και η Νίκη Θεοδόρου, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον Πάνο Γεραμάνη, που ένα κεφάλαιο του λαϊκού μας τραγουδιού, που σαν σήμερα, πριν ακριβώς από 2 χρόνια, χωρίς να μας ρωτήσει, όπως γράφει και στον πρόλογο του ο μεγάλος στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, έφυγε από κοντά μας. Στον πρόλογο του βιβλίου, ενός βιβλίου που δούλευε ο Πάνος Γεραμάνης, σχεδόν 5 χρόνια πριν φύγει, και φέρει τον τίτλο «Η ζωή μου, ένα τραγούδι». Και που πριν ακριβώς από 2 μήνες το συνέχισε και το ολοκλήρωσε ο βοηθός του, ο Βασίλης Ολουμπρίνης, και το έχουμε και εμείς εδώ κοντά μας και διαβάζουμε αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο, γιατί το βρίσκουμε πάρα πολύ αξιόλογο. Η καλή μας Νίκη Θεοδόρου λοιπόν έχει σταματήσει στο κεφάλαιο που λέγεται «Πάνος Γαβαλάς» και θα μας διαβάσει ένα απόσπασμα. Με τη δική μας σκέψη, με τα ξενύχτια μας, τον κόπο μας και τις επιτυχίες μας, εκείνοι γίνονται φίρμες. Θησαυρίζουν και εμείς οι πραγματικοί δημιουργοί του λαϊκού τραγουδιού μένουμε στην αφάνεια. Καθισμένος πλάι στο τζάκι του σπιτιού του στον Μπογιάτη, ο Πάνος Γαβαλάς υψώνει το χέρι του και τη φωνή του έχει αρχίσει να μας λέει τα παράπονά του. Η μόνιμη παρτενέρ του στο τραγούδι Ρία Κούρτη τον σιγοντάρει. Νιώθουμε μεγάλη πίκρα, γιατί μας κλέβουν τα τραγούδια και μάλιστα χωρίς και να μας το ζητήσουν. Το λαϊκό τραγούδι, ένα περιβόλι γεμάτο μελωδίες, έχει γεμίσει παράσιτα. Σεμνός και λιγομίλητος, με πάνω από 1000 τραγούδια στο ρεπερτόριό του, διαχρονικός αλλά ταυτόχρονα παραστατικός, πριν αρχίσει να εκδηλώνει την πικρία του για την κατάσταση στο λαϊκό τραγούδι, ο Πάνος Γαβαλάς ζωντανεύει για λίγη ώρα παλιές αναμνήσεις. Στα χρόνια της κατοχής, στα δρομάκια της Κεσαριανής κάτω από την πόρτα του κατακτητή, τριγυρνώντας από γειτονιά σε γειτονιά, κάπου ακούγαμε να παίζουν κιθάρα. Νότες μελαγχολικές εκείνη την εποχή. Αυτή η μελωδία άρχισε να με τραβάει και σιγά σιγά να με παρασύρει. Πήρα κι εγώ μια κιθάρα και άρχισα να παίζω. Μετά την κιθάρα άκουσα μια μέρα στο κουρείο να παίζει μπουζούκι ένας γνωστός και σαριανιώτης, ο Μαρινάκης. Με τράβηξε τόσο πολύ αυτό το όργανο που με 1200 οικονομίες πήγα και το αγόρασα. Σιγά σιγά άρχισα να παίζω σε μια λαϊκή ταβερνούλα στη Γούβα. Το 1945 έπαιξα και τραγούδισα επίσημα πλέον σε ένα λαϊκό κέντρο στη Βούλα. Τα προβλήματα και οι αδικίες εκείνης της εποχής θα εμπνεύσουν τότε τον νεαρό Πάνο Γαβαλά να γράψει μόνος του την πρώτη μεγάλη επιτυχία που τραγουδάμε μέχρι σήμερα, το «Σίγανο Ψυχάλισμα». Για τη σκέψη σου μονάχα πρέπει να ντράπεις, φύγε κι άσε με μονάχο και μην ξαναρθείς. Δεν θα κλάψω πια όπως πιο παλιά κι άλλη συμφορά. Και συνεχίζουμε με την Κέτι Γκρέι. Το λαϊκό τραγούδι σήμερα έγινε πολυτέλεια για τους λίγους. Η γνήσια διασκέδαση αργοπεθαίνει. Οι νέοι τραγουδιστές αποφεύγουν να πουν λαϊκά γιατί δεν μπορούν. Δεν έχουν δύναμη, ούτε παλμό και αισθήματα. Και το χειρότερο για αυτούς είναι ατάλλαντοι. Η Κέτι Γκρέι, η αίρια του κλασικού λαϊκού τραγουδιού με τη στεντόρια φωνή, μιλάει για το νέο της δίσκο «Όταν ακούω Καζαντζίδη», τις προσεχείς εμφανίσεις της με τον Γρηγόρη Πιθικότση σε Αθηναϊκό Κέντρο, ενώ θυμάται στιγμές από τη 40χρονη πορεία της στο λαϊκό πάλκο και στο στούντιο. Ένας πλούτος από αναμνήσεις και γεγονότα, με χρονική συνέχεια, οι σκόρπια ξετυλίγονται και κάνουν κύκλους στη σκέψη της Κέτι Γκρέι, καθώς εκείνη επιχειρεί να κάνει συγκρίσεις ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Πριν ακόμα μπούμε στο αντικείμενο της συζήτησης, η Κέτι Γκρέι μας γυρίζει στην εποχή του 1950, τον καιρό εκείνο που πήρε τις μεγάλες αποφάσεις να βγει στο τραγούδι. Με λίγα απλά, με λόγια λιτά, ανθρώπινα, η Γκρέι περιγράφει εικόνες και παραστάσεις από τα παιδικά της χρόνια στη Σάμου και αργότερα στην Πλάκα, όπου μεγάλωσε και θυμάται ό,τι
απόφταση τα περαιτέρω. Κύριε Χρήστο Κουτσάφτη, όποιος ενδιαφέρεται για τα περαιτέρω, γιατί εμείς μόνο μιλάμε για αποσπάσματα, τι θα πρέπει να κάνει, είπαμε? Να πάει σε κάποιο βιβλιοπωλείο της πόλης μας και να ζητήσει το βιβλίο του Πάνου Γεραμάνη «Η ζωή μου, ένα τραγούδι». Ένα βιβλίο που το τελικά είπαμε να διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα, αλλά η γραφή του Πάνου Γεραμάνη σε μαγεύει και δεν σε αφήνει να ξεκολλήσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Και προσπαθούμε έτσι να το διαβάσουμε ολόκληρο. Να συνεχίσουμε ένα άλλο απόσπασμα για το Στράτο Διονυσίου, που γράφει λοιπόν ο Πάνος ο Γεραμάνης. Εγώ ο ξένος. Η μυρουδιά από το χταπόδι που ψινόταν στα κάρβουνα της μικρής ψισταριάς στο ουζερί του καραπετάκου τους είχε σπάσει τη μύτη. Τα τραγούδια που έπαιζε το jukebox του μαγαζιού με τη φωνή του Στράτου Διονυσίου τους είχαν τρελάνει. Τους άρεσαν πολύ. Ο Λουκάς και ο Μίτσος, δύο φίλοι από το ίδιο χωριό, την Αγία Άννα της Βόρειας Εύβοιας, συμμαθητές στη δευτέρα τάξη του δευτέρου γυμνασίου, ζούσαν την ατμόσφαιρα ενός λαϊκού μικρομάγαζου. Χαλκίδα, Σαββατόβραδο, 23 Οκτωβρίου του 1961. Έκανε κρύο, φυσούσε βοριάς. Τα δύο παιδιά δεν είχαν διάβασμα. Περίμεναν έξω από το ουζερί το λεωφορείο της γραμμής από το χωριό τους. Θα τους έφερνε τα καλάθια και τα κατσαρόλια με τρόφιμα της εβδομάδας. Έτσι περνούσαν τότε τα φτωχόπαιδα από τα χωριά στις πρωτεύουσες στον ομόν όπου πήγαιναν γυμνάσιο. Περίμεναν το συσίτιο από τις οικογένειές τους. Ο Λουκάς με τον Μίτσο όμως είχαν εκείνο το βράδυ μια επιθυμία. Να μπουν μέσα στο ουζερί, να ρίξουν μια δραχμή στο jukebox και να ακούσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Και την πραγματοποίησαν. Πρώτα ψάχτηκαν και διαπίστωσαν ότι είχαν πάνω τους περίπου 7 δραχμές. Τις προόριζαν για να αγοράσουν το πρωινό τους στο διάλειμμα του σχολείου. Εδώ όμως νίκησε το τραγούδι. Ήθελαν να ακούσουν τον τραγουδιστή που έμοιαζε του Καζαντζίδη, τη φωνή του Στράτου Διονυσίου. Την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Για να βρεθώ στην αγκαλιά σου τι δεν κάνω και μ' αποφεύγεις σαν αλήτη, σαν ζητιάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταράει και πεθαίνει. Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη συνέντευξη που είχε πάρει ο Πάνος ο Γεραμάνης. Και βλέπω εδώ 1960. Ήταν πρωί του Αυγούστου μετά τη Ροδαυγή. Οι λιαχτίδες έπεφταν στα ήρεμα και καθαρά τότε νερά του Εβοϊκού στο Λευκανδί, το επίνεο της Κωμόπολης του Βασιλικού. Το Βασιλικό είχε μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο. Κορυφαία εκδήλωση η παράσταση στη Σουβάλα με 12 μελές λαϊκό συγκρότημα. Την Κέτι Γκρέι, Γιώργος Ζαμπέτας, Ποτοσίδης, Αναγνωστάκης, Κούρτη, Θήμη, Χατζηδάκης. Περισσότερα από 5.000 άτομα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, που ήταν φυσικά ο αρχηγός της κομπανίας, έπαιζε στα διαλύματα του προγράμματος μερικά κομμάτια σόλο και ξεσήκωνε τον κόσμο. Ο ενθουσιασμός ήταν τόσο μεγάλος, ώστε στη μια μισή μετά τα μεσάνυχτα 4 νέοι που καθόντουσαν σε μπροστινά τραπεζάκια ανέβηκαν στη σκηνή και τον σήκωσαν στα χέρια. Εκείνος δεν συγκρατήθηκε, δάκρυα χαρά σκυλούσαν από τα γαλανά του μάτια. Συνέχισε να παίζει ως τα χαράματα. Ήμουν τότε 14 χρονών, λέει ο Γιώργος Ζαμπέτας, παρέα με το συμμαθητή μου τον Μανώλη τον Κορόζη. Πλησιάσαμε τον Γιώργο τον Ζαμπέτα και του ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του. Δέχτηκε με τα χαράς και μας είπε να συναντηθούμε το επόμενο πρωί εκεί που έμενε στο Λευκαντί στις Τζιτζιφιές του Ανδρέα Βαβουλιώτη.
η κόρη του οποίου, η Κούλα, ήταν συμμαθήτριά μας στο γυμνάσιο Βασιλικού. Ο φίλος μου ο Μανώλης βρήκε κάποια δικαιολογία και δεν ήρθε στο ραντεβού μας με τον Ζαμπέτα. Αλλά εγώ περπάτησα με τα πόδια 2 χιλιόμετρα και έφτασα στην ώρα μου. Καθόταν σε μια καρέκλα με το ένα πόδι πάνω στ' άλλο και χάιδευε με το δεξί του χέρι τις χορδές του μπουζουκιού. Αγουροξυπνημένος είχε ανάψει τσιγάρο και το απολάμβανε με το διπλό τουρκικό καφέ που έφτιαξε η κυρία Παρασκευή, ενώ συγχρόνως συζητούσε μαζί της. Ήταν αυτοπροσώπος ο Γιώργος Ζαμπέτας από το Εγάλεο Σίτι και επίτιμος δημότης Κανών, όπως συστηνόταν στους φίλους του. «Μπράβο Γιώργο», σε μια συνομιλία. «Έχεις και θαυμαστές στην επαρχία», είπε φωναχτά στον εαυτό του. Άφησε το τσιγάρο και τον καφέ και έπιασε το μπουζούκι χωρίς πένα. «Σου αρέσει το μπουζούκι, ε?» μου είπε και συνέχισε. «Το μπουζούκι, φιλαράκο, στην αρχή θέλει χάδια, σαν τη γυναίκα. Το μπουζούκι ένας άνθρωπος θέλει να το κουβεντιάζεις. Το έχω μαζί μου και του λέω όλα όσα μου συμβαίνουν. Και εκείνο πάλι μου λέει τα δικά του. Έτσι είναι, με σακουλεύτηκες?» Μόνα που σε θανάσει, που σε θανάσει. Ήθελα να σαν τα μόνα υδρούσους για να σπάσει. Η καλή μας Νίκη Θεοδόρου είναι κοντά μας σήμερα σε αυτή την έκτακτη εκπομπή, την οποία θα ακούσετε και σε επανάληψη σήμερα το απόγευμα 6 με 7, γίνεται για να τιμήσουμε τον Πάνο Γεραμάνη, που ακριβώς σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια έφυγε από κοντά μας και άφησε μισοτελειωμένο, όπως προείπαμε, αλλά για κάποιους που μας ακούν αυτή τη στιγμή, μισοτελειωμένο ένα βιβλίο που το δούλευε σχεδόν 5 χρόνια, με συνεντεύξεις και πάρα πολλά από τη μεγάλη του αγάπη, το Λαϊκό Τραγούδι, μιας και ο τίτλος, και φέρει και τον τίτλο μάλιστα, «Η ζωή μου, ένα τραγούδι». Το άφησε μισοτελειωμένο και το τελείωσε αυτές τις μέρες ο βοηθός του, ο Βασίλης Ολουμπρίνης, και το κυκλοφόρησε και το βρίσκουμε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και μάλιστα και στην πόλη μας. Η καλή μας Νίκη λοιπόν Θεοδόρου βρίσκεται κοντά μας και διαβάζει αποσπάσματα αυτού του βιβλίου και βλέπω ότι έχει σταματήσει στο κεφάλαιο πλέον Στέλιος Καζατζίδης. Και στη συνάντηση του Πάνου Γεραμάνη με τον Στέλιο, τον ρώτησε ο Πάνος ο Γεραμάνης για κάποιο ζήτημα που ενδιαφέρει πολύ τους θαυμαστές του. «Γιατί, Στέλιο, δεν ακούγονται δίσκοι σου εδώ και 2 μήνες από τις εκπομπές της Κολούμπια?» «Άστα, πού να στα λέω. Τι συμβαίνει?» «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με την Κολούμπια στα δικαστήρια και αποχωρώ οριστικά από την εταιρεία αυτή.» «Θα υπογράψει συμβόλαιο με άλλη εταιρεία?» ρωτάει ο Πάνος ο Γεραμάνης. «Βεβαίως. Θα υπογράψω και πολύ σύντομα θα ακούγομαι από τη νέα μου εταιρεία. Ας μιλήσουμε για την Ολυμπιακάρα μας. Γράψει ότι ο Ολυμπιακός έχασε την παρελθούσα περίοδο το πλέον εύκολο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Αυτό με λύπησε αφάνταστα. Όμως τον πόνο μου απάλυνε η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό κατά τη νέα περίοδο? Θα είναι ασυναγώνιστος. Πιστεύω ότι θα διαθέτει υπερομάδα, θα κατακτήσει τον ντάμπλ για 7η φορά στην ιστορία του. Θα κατακτήσουμε το Βαλκανικών κύπελων και θα έχουμε επιτυχίες στην οργάνωση του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης.» Τη συζήτηση την παρακολουθούσε και η συμπαθεστάτη Μαρινέλα, η οποία λέει: «Η ΑΕΚ θα διαλύσει όλες τις ομάδες κατά τη νέα περίοδο.» Και ο Καζαντζίδης συνεχίζει: «Θα λανσάρω σε δίσκο τον ύμνο που από τώρα έχω αρχίσει να επεξεργάζομαι.» «Θα γράψεις ύμνο για τον Ολυμπιακό?» «Βεβαιότατα. Έχεις να μας πεις τίποτα άλλο?» «Ναι. Όπως όλοι έχουν προτιμήσεις, έτσι έχω κι εγώ. Από τον Ολυμπιακό θαυμάζω όλα τα παιδιά. Όμως δεν αποκρύπτω το απεριόριστο θαυμασμό μου για τον Παράσχο Αυγητίδη, τον οποίο θεωρώ σαν τον καλύτερο goalkeeper της Ελλάδος και πιστεύω πως κατά τη νέα περίοδο θα αποτελεί τον τακτικό goalkeeper του Ολυμπιακού.» «Κι εγώ για την αγάπη μου που από κοντά μου λείπει.»